δίσκους για όλους. Είναι το πιο άδικο πράγμα. Εμένα δεν μου δίνανε, διότι το σπίτι της γονής το όνομα. Η κυρία Κρυστάλλη από το Αρχοντικό στα 82 της χρόνια, όπως χώρεσε τη ζωή της ολάκερη, μέσα σε ένα και μόνο δωμάτιο του σπιτιού της και εκείζει πια. Παρά το γεγονός ότι το σπίτι που πάλευε να χτίσει μια ολόκληρη ζωή, κρίθηκε κίτρινο και κόκκινο μετά το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, άρα μη κατοικήσιμο. Η κουζίνα του σπιτιού της κρέμεται στον αέρα. Κουζίνα πια έχει κάνει την αυλή της. Εκεί μαγειρεύει, μέσα στο κρύο προσπαθεί να επιβιώσει, αφού για τυπικούς λόγους, επειδή το σπίτι δεν ήταν στο όνομά της, δεν κατάφερε να έχει πρόσβαση σε έναν οικίσκο. Είναι πάρα πολλοί που μένουν στα κίτρινα ή ακόμα και σε κόκκινα σπίτια. Πάρα πολλούς κινδύνους και είναι ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει ανακύψει στην πορεία. Η μία μετά την άλλη, οι οικογένειες αρχίζουν και πάλι να ανοίγουν τα σπίτια τους, που μετά από 2,5 περίπου χρόνια, είτε με κίτρινη ή κόκκινη σήμανση, βλέπουν ότι είναι η μόνη τους επιλογή παρά τον κίνδυνο που ελοχεύει. Και αυτό γιατί μετά από 2,5 ολόκληρα χρόνια, όπως λένε, δεν προχώρησε καμία διαδικασία για να μπορέσουν είτε να επιδοτηθούν για να νοικιάσουν, είτε για να προχωρήσουν οι άδειές τους για να επισκευάσουν τα σπιτικά τους. Τώρα, εδώ και τώρα, να ανοίξει τη διαδικασία της επιδότησης ενοικίου για να μπορούν οι άνθρωποι να νοικιάσουν σπίτια. Μας ανησυχεί ότι κάποια στιγμή, αν ομιγέντο γίνει κάτι άλλο, ποιος και από ποιον θα ζητήσει η μάνα ευθύνες, από ποιον υπουργό, από ποιον υπεύθυνο, από ποιον αρμόδιο, η μάνα, ο συγγενής, ο εγγονός, το παιδί, αν σκοτωθεί κάποιος άνθρωπος. Η κατάσταση σε αρκετές περιοχές του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, που σάρωσε ο εγκέλαδος, μυρίζει μπαρούτι. Η κυρία Μαρία Κουρλετάκη, στα 72 της χρόνια, επιμένει ότι η ζωή της είναι μέσα σε αυτό το σπίτι που χτύπησε με μανία ο σεισμός. Εδώ θέλουμε να μένουμε και ζητάμε να μας βοηθήσουν, γιατί 2,5 χρόνια τώρα δεν έχει φανεί άνθρωπος. Τίποτα, και από ό,τι ακούμε, και από ό,τι μας λένε, και από την τηλεόραση που ακούμε, τίποτα. Τίποτα βοήθεια. Τίποτα. Δεν φοβόσαστε, κυρία Μαρία? Τι να φοβόμαστε? Έχουν περάσει τόσα πράγματα που η καρδιά μας είναι σκληρή. Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που ελοχεύουν, όπως λέει, έχει σκληρύνει πολύ η καρδιά της για να φοβάται. Ξέρει όμως πολύ καλά ότι όσο και να σκληρύνει, η ανάγκη της να ζει αξιοπρεπώς έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, κάτι που η πολιτεία, μάλλον, όπως λέει, δεν έχει καταλάβει. Εγκατάλειψη. Δηλαδή, δουλέψαμε στη ζωή μας πολύ σκληρά. Πονέσαμε, κάναμε, αλλά είχαμε το ανάστημα και... Αλλά αυτό το πράγμα μας έριξε. Και εμείς και οι γονείς μου και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους αισθάνονται ανασφάλεια που μένουν σε ένα σπίτι που είναι μη κατοικήσιμο, που είναι κίτρινο μη κατοικήσιμο. Όμως από το να τους βλέπεις να πέφτουν ψυχολογικά, καλύτερα να είναι χαρούμενοι, γιατί αυτοί αποφασίζουν και έτσι όπως ήταν άρχοντες όλη τους τη ζωή, έτσι θέλουν να συνεχίσουν. Σε απόλυτο τόνο, εκείνο πάντως που επισημάνθηκε είναι ότι μια τέτοια λογική που επιβάλλει λόγω έλλειψης οποιασδήποτε άλλης επιλογής να ανοίγουν τα επικίνδυνα και τα υποκατεδάφιση σπίτια για να μένουν άνθρωποι, είναι μια άκρος απάνθρωπη κατάσταση που όχι απλά ελοχεύει κινδύνους, αλλά γυρίζει τη χώρα πολλές δεκαετίες πίσω. Χωρίς επιδότηση ενοικίου, οι φτωχοί άνθρωποι μένουν στα κόκκινα και κίτρινα σπίτια, τα οποία είναι επικίνδυνα. Ποιος αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη σήμερα? Σαφώς και δεν είναι επέτες και σαφώς και μιλάτε με ανθρώπους που ήταν σε ένα το προηγούμενο βράδυ είχαν μια περιουσία και σε 18 δευτερόλεπτα μέσα με το σεισμό χάσαν τα πάντα. Είχα την ωραία περιουσία στο κάμπο.